ξέρω τι λέτε. Ηρέμησε. Μα λέει δικά τη ρε παιδάκι μου. Δεν λέω δικά μου. Δεν έπρεπε να κατεβάσει το παράθυρο να μα χαιρετήσει που σου κάναμε. Για ακούστε τώρα. Θέλω να καλημέρα σα και από μένα. Θέλω να σα πω, όποιο έχει. Πώ να το πω, διακαεί πόθο. Να πει ένα κοπλιμέντο, να χαιρετήσει τη ΦΕΗ. Εν πάση περιπτώσει, να πειράξει τη ΦΕΗ, να το πω, να το πάω λίγο πιο πονηρά. Όσο οδηγεί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Την είδα, είμαστε στο ίδιο φανάρι εχθές στη Γλυφάδα. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, να κορνάρω, να χτυπάω τα παράθυρα, να κατεβάζω τα παράθυρα. Τίποτα. Λοιπόν, με ένα τζιπ. Εν τω μεταξύ, μαύρο, την έβλεπα μέσα, έτσι. Το οποίο μόνο... έχει τα τζάμια μαύρα. Όπα, ρε, ο καρές, ο τώρα κάτσε, να είναι γνώμη μου. Το πήγε από τους... από τους ενωμένους νονούς της νύχτας. Το έχω πάρει. Πολύ ωραίο. Είμαι με τα παιδιά και πάμε να κουρευτούμε. Και βλέπω μια τζιπάρα τέλος πάντων δίπλα. Leasing, μικρό κόστος, λίγα κυβικά, έτσι. Και κορνάρι. Και λέω τώρα είναι δυνατόν να γυρίσω και να μιλήσω. Δεν πρόκειται να το κάνω. Και πολύ καλά έκανες. Να κορνάρει. Εγώ τίποτα. Και μετά κατεβάζει και βλέπω τον Δημητράκο να μου κάνει έτσι. Μετά γιατί μας χαιρέτησε. Σκορδά βυθισμένη είναι στα μάξι, παιδιά, μόνο έτσι, μόνο μπροστά. Μόνο μπροστά. Παιδιά πίσω, καθόλου μπροστά στο κάτσμα, όπως πρέπει άλλωστε. Τίποτα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Απορώ όπως βλέπεις και μπροστά. Απορώ. Είναι καλή οδηγός, κοπέλα. Και έλεγε ο Δημητράκος, ο Δημητράκος λέγατε. Ο Δημητράκος κρεμάστηκε από τον παράθυρο. Δημήτρη, για ποιος μέσα! Έλα να ξεκινήσουμε. Ό,τι εξέχει κόβεται. Εγώ σε είχα πάντως για ανεξάρτητο, όχι για να οδηγείς τέτοια... Άμα το δείτε ένα σαράβαλο, τώρα μην με τρεις ρόδες το πάω, βάζω κάτι κουτιά στην άλλη ρόδα, άσε, κατάσταση. Με τι ξεκινάμε.